αν είναι κάτι που το θέλει ο Θεός θα μας δώσει και τη δύναμη να το κάνουμε, έτσι. Γι' αυτό πρώτα να ξεκαθαρίσουμε πριν το κάνουμε, αν αυτό που κάνουμε το κάνουμε για το Θεό. Μετά είναι σίγουρα μέσα στις δυνάμεις μας, δεν θα είναι πάνω από τις δυνάμεις μας, δηλαδή από τις φυσικές μας δυνάμεις είναι πάντα πάνω, το κάθε τι. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να κάνει τίποτε το καλό χωρίς το Θεό. Από τη στιγμή όμως που κάνει αυτό που κάνει για το Θεό και έχει αυτή την πληροφορία με την ερώτηση, το πνευματικό του οδηγό, έχει την ευλογία, μετά γίνονται και θαύματα. Έτσι. Δεν έχουμε μετά να φοβηθούμε τίποτα. Και έτσι γίνονται τα πραγματικά μεγάλα έργα. Σας είπα για τον Πάτερ Εφραίμ στην Αριζόνα. Τεράστιο έργο. Πώς θα μπορούσε ένας άνθρωπος να κάνει αυτό το έργο? Μία πεντηκοστή έγινε, ας πούμε, στη Δύση. Μέσω αυτού του ανθρώπου, μέσω ενός ανθρώπου. Ένας τόσο ταπεινού, ας πούμε, άσημου ανθρώπου, ένας άσημος ιερομόναχος. Και όμως αναγέννησε μία ολόκληρη ήπειρο. Οπότε εκεί είναι το ζητούμενο πάλι. Αυτό που κάνω, όσο και φαίνεται δύσκολο και μεγάλο, το θέλει ο Θεός. Είναι από παρακίνηση Θεού που το κάνω. Έχω σκοπό να αρέσω στο Θεό, μετά μη φοβάσαι. Έτσι, όσο και δύσκολο και μεγάλο, θα το κάνει ο Θεός μετά. Έτσι. Εσύ θα προσέχεις στην αρχή και στην πορεία και στο τέλος, στο σκοπό. Να μην χάσουμε το σκοπό και αρχίσουμε μετά να εργαζόμαστε στον εαυτό μας. Αυτό είναι η μεγάλη παγίδα. Μπορεί να ξεκινήσει κανείς καλά και μετά να το αρέσει και το ίδιο που λέμε αυτό που κάνει και να αρχίσει να τρέφεται εγωιστικά από αυτό που κάνει, το οποίο είναι το έργο του Θεού. Και να προβάλλει τον εαυτό του μέσω αυτού του έργου. Μετά βεβαίως χάνεται η ευλογία του Θεού. Και ο ίδιος δεν κερδίζει. Ζημιώνεται και ο ίδιος. Γι' αυτό κάθε στιγμή πρέπει να ανανεώνουμε τις αποφάσεις μας και να προσέχουμε αυτό που είπε εδώ ο Άγιος Ιωσήφ ο Συναίτης, τις προθέσεις μας. Ποια είναι η πρόθεσή σου για αυτό που πας να κάνεις? Ποια είναι η πρόθεσή σου? Είναι η πρόθεσή σου να ευαρεστήσεις τον Χριστό?